καθώς στην πολιτική μας επιτροπή, η κομματική εμπειρία, συναντά το νέο αίμα της παράταξης και η παράδοσή μας διασταυρώνεται με τις σύγχρονες ιδέες. Είναι εδώ γυναίκες και άντρες που εκπροσωπούν κάθε κοινωνικό στρώμα και γωνιά της χώρας, νεολαίοι αλλά και πρεσβευτές του απόδημου ελληνισμού. Πρόκειται, με άλλα λόγια, κύριε Γραμματέα, για το κατεξοχήν πολιτικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα συγκαλείται στην πιο κρίσιμη στιγμή, καθώς ολοκληρώνεται το 2022 και στην αφετηρία της τελικής ευθείας προς τις καθοριστικές εκλογές του 2023. Και ως πρώτη δύναμη της χώρας, να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην τροχιά προόδου που επέλεξε τον Ιούλιο του 2019. Αυτή η απόδοση της οικονομίας μας επιτρέπει να στηρίζουμε καταναλωτές επιδοτώντας λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και να χάρη στις επενδύσεις δημιουργήσαμε 250.000 νέες θέσεις εργασίας. Και χάρη σε αυτή τη συνετή διαχείριση, τα έσοδα από την πρόοδο μετατρέπονται σε μια διαρκή αρρωγή, ειδικά προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Λέμε πως η πολιτική ναι μεν αλλά του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, κυρίες και κύριοι, απλά μια αμήχανη τοποθέτηση. Είναι μια συνειδητή εθνική έκπτωση. Ο κύριος Ερντογάν, βέβαια, δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε τον κύριο Τσίπρα απέναντί του. Όμως έχει εμένα. Και η στήριξη στο ρεύμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στην Ελλάδα, εκτιλήσεται παράλληλα με κινήσεις, δικές μας κινήσεις, ελληνικές κινήσεις, για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα, χωρίς όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, να υπονομεύονται οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας. Οι ελαφρύνσεις και η τόνωση του εισοδήματος δεν υπονομεύουν σε καμία περίπτωση την δημοσιονομική ισορροπία, όπως και η προσωρινή αύξηση της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη δεν μεταβάλλει τη στρατηγική μας για την πράσινη μετάβαση. Είμαστε άλλωστε ήδη 8η στον κόσμο στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και η ίδια αντίληψη κυριαρχεί και στην οικονομική πολιτική, αποτελεί εξάλλου την άλλη όψη της κοινωνικής φροντίδας. Προσπάθεια της πολιτείας να αναχαιτήσει όσο το δυνατόν καλύτερα ένα παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Βλέπουν ότι δεν πρόκειται για μια εθνική ιδιαιτερότητα, αλλά για μια διεθνή περιπέτεια στην οποία η πατρίδα μας αντιστέκεται. Και γι' αυτό εμπιστεύονται μια κυβέρνηση που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Μπορεί να διακρίνει μια καλή κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια πραγματικά λάθος κυβέρνηση.